που έρχονται για να εγκαταστήσουν και να δουν. Πέραν από αυτού. Και η προβολή τη Σπάρτη. Βλέπω τα οικήματα που τα δώσαν και είναι ωραιότατα. Μπράβο. Κοσμήματα για το, για το νομό μας. Πρέπει πάση θυσία, εγώ το λέω και μέσα από τη δική μας την κουβέντα, παρόλο ότι κύριε Παπαδάκο, αγαπητέ Σπύρο, δεν σε κάλεσα για αυτά τα πράγματα. Αλλά... Είμαι πολίτη αυτή τη πόλη και την πονάω και θέλω να έχω άποψη και σα λέω και κάτι άλλο. Δεν θέλω να ανοιχθώ και δεν αμυγούμε στα δημοτικά και τα πολιτικά. Η επόμενη δημοτική αρχή, όποια και αν προκύψει, πρέπει επιτέλους, αν δεν έχει γίνει, νομίζω δεν έχει γίνει, διορθώστε με, να υπάρχει και ένας δρόμος Μαριέτας Γιαννάκου. Ναι. Τώρα που είναι τη ζωή. Τουλάχιστον το κομμάτι, του Πανεπιστημίου. Και θα πω ακόμη και του Βαλιώτη ακόμη. Και του Βαλιώτη, ναι. Εν τη ζωή. Νομίζω ότι για το Βαλιώτη έχουν βγάλει, Αν έχουν βγάλει, δεν το γνωρίζω. Συγχωρέστε με, αν δεν το ζητώ συγγνώμη. Αλλά νομίζω. Αλλά εν διάρκεια τόσο για τη Μαριέτα τη Γιαννάκη. Για την Εκκλησία δεν το λέω, γιατί η Εκκλησία αυτό είναι ο ρόλο τη και ο ποιμενάρχη στέκεται στο ύψο του και πραγματικά τιμάει και την πόλη για τον ομό. Και η Εκκλησία δεν θέλει να εξημείται, δεν θέλει να ονομάζεται στους δρόμους. Αλλά εν διάρκεια περιπτώσει νομίζω ότι ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης ο καθένας. Α, ναι. Εδώ είναι το θέμα πρακτικό, ότι δημιουργήθηκαν δύο πανεπιστημιακά, και πρέπει να πέσουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία πραγματικά δεν είναι μόνο αυτό, αναδεικνύουν και τη Σπάρτη. Να ενώσουν όλες τις δυνάμεις, να μην φυγούν. Και το άλλο, το Ίδρυμα των Βυζαντινών Σπουδών που γίνεται στο αυτό, που έχει ιδρυθεί και γίνεται στο Μιστρά. Και αυτό σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να ενώσουμε τις φωνές μας, τις δυνάμεις μας, αυτά τα πράγματα, αυτά τα κεκτημένα, να μην τολμήσει κάποιος να τα αγγίξει. Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα. Ναι, αυτό πρέπει να το βιώσουμε και να το βάλουμε Θέλω την άποψή σας, την γνώμη σας, και την τυχόν δυνατότητα να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα από εσάς ή από ποιους μπορεί να εφαρμοστεί. Αν πας στην Ιερουσαλήμ κάτω, έχω πάει πολλές φορές, στο Ισραήλ και λοιπά, θα δεις ότι αυτοί έχουν πορτοκάλια. Βεβαίως. Και έχουν και μεγάλη παραγωγή που γεμίζουν την Ευρώπη, υπόψη. Έχουν λοιπόν κάνει και το εξής. Έχουν βρει και έχουν εφεύρει και έχουν δημιουργήσει μηχανήματα, είναι σαν αυτά που πουλάνε το παγωτό, το χωνάκι που στίβουν, μιλάνε, τα οποία έχουν από πάνω ένα σειρμάτινο καλάθι, έχει πορτοκάλια. Ήδη στην Ελλάδα στα μεγάλα ξενοδοχεία υπάρχουν τέτοια. Ναι. Υπάρχουν τέτοια. Και βάζουν τα πορτοκάλια εκεί και από κάτω. Πατάς στο κουμπί και σου στίβει ένα κύπελο. Σου στίβει ένα κύπελο με αποτήρι, ξέρω εγώ, φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Εδώ στη Λακωνία δεν θα έπρεπε να έχουμε. Και τι θέλεις, φρέσκο χυμό, μισό λεπτό. Παπ, 50 λεπτά. 50 λεπτά. Όχι 3 ευρώ για να είναι απαγορευτικό. 50 λεπτά. Να τα παίρνουν από τους παραγωγούς κατευθείαν, από εσάς. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μπορώ να πω το εξής. Δεν ξέρω τι δυσκολίες. Δεν είναι δυνατόν, είπατε 3 ευρώ. Δεν έχει 3 ευρώ. Αν θα πάτε έξω σε μια καφετέρια να πιείτε φρέσκο χυμό, θα τον πληρώσετε τουλάχιστον πάνω από 4-4,5. Η εκτίμηση είναι. Απαράδεκτο αυτό. Και το κόστος τους, είναι 10 λεπτά, ούτε 15 λεπτά. Έτσι. Το κόστος είναι 10 λεπτά, 20 λεπτά. 10 λεπτά. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει η ασχροκέρδεια. Και θα έπρεπε, γι' αυτό λέω ότι το κράτος μας, για να αναρχηθεί και να μπει στο σωστό δρόμο, δεν χρειάζεται μόνο να σου πάρει τα χρήματα από την Μπορείτε να ηγηθείτε σαν Λακωνία. Να ηγηθείτε σε μια τέτοια σταυροφορία, να μπορέσουμε να κάνουμε και εγώ μαζί σας. Χωρίς να αμυφθούμε, έτσι. Να δημιουργήσουμε τον πυρήνα ενίσχυσης του αγροτικού προϊόντος που λέγεται πορτοκάλι ή που λέγεται ελιά, που λέγεται λάδι, να τα βοηθήσουμε. Θα σας πω κάτι. Εγώ είμαι σύμφωνο και σας δίνω το λόγο μου σήμερα για αυτό. Αλλά, θα σας πω ποιο είναι το αλλά. Όταν ξεκινήσουμε λοιπόν οι δυο μας μια τέτοια σταυροφορία, και όπως το έχουμε κάνει και για άλλα πράγματα άλλες φορές, αυτομάτως θα μπουν άλλοι. Κάποιοι ταρακουνιούνται και λέει, γιατί τα κάνουν αυτά, πού θα ασχοληθεί πολιτικά, πού θα είναι υποψήφιος, τι άλλο θα κάνει. Δεν μας ενδιαφέρει. Για μας, εμείς λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να έχουν συνέπεια και συνέχεια. Βέβαια. Και πρέπει να έχουν και οργανωτικό χαρακτήρα. Βέβαια. Πρέπει λοιπόν από κάποιο συλλογικό φορέα μεγάλο, που να έχει και νομική υπόσταση και να έχει και παρουσία. Το Λακωνία. Το Λακωνία είναι μέσα. Αλλά δεν φτάνει νομίζω μόνο το Λακωνία. Ας ξεκινήσει να σηκώσει τη σημαία και θα ακολουθήσουμε εμείς. Θα το επιχειρήσουμε. Αλλά εγώ πιστεύω θα είμαστε μόνοι μας.
Θα δοκιμάσουμε και όποιος πιστός ας προσέλθει. Όποιος δεν θέλει, με γεια του με χαρά του. Θα τους σταυροδείξουμε και τότε θα έχουμε πλέον λόγο να τους βρίζουμε με ονόματα πλέον και όχι απλώς θεωρία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι αγρότες να πάρουν λεφτά στο χέρι, να πουλάνε το προϊόν τους σε κανονική τιμή, αξιοπρεπή τιμή. Θέλετε να σας πω κάτι? Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο αγρότης πεινάει. Θέλετε να σας πω κάτι? Γιατί εκνευρίζουμε. Συγχωρέστε με που ανεβάζω τις προφέσεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και εγώ το ίδιο. Ξέρετε ότι υπάρχουν αγρότες που έδωσαν τα πορτοκάλια τους και δεν έχουν πάρει την επιδότηση στα χρήματά τους από το 8. Από το 8, ναι. Το έχω μάθει. Το ξέρετε? Ναι. Το ξέρετε ότι μπορούν και κοιμούνται αρμόδιοι φορείς, κοιμούνται στο σπίτι τους ίσχυοι και κάποιοι φτωχοί ταλέποροι δεν έχουν ψωμί να φάνε, ναι, γιατί δεν έχουν πάρει το 8, το 9. Λοιπόν, τι να μου πείτε άλλο παραπάνω? Θέλετε να σας πω στα διαβήματα που κάναμε εμείς ότι μας απαντούσαν από το Υπουργείο Γεωργίας ότι είμαστε ψεύτες και συκοφάντες? Κάντε έναν καλό παίξο να δείτε. Υπάρχουν τέτοιοι αγρότες? Πάρα πολλοί. Και οι αγρότες φτωχοί. Που δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους. Όχι μόνο, και είναι και φτωχοί. Και δεν έχουν πάρει τα χρήματα που τους ανήκουν. Τους ανήκουν, ναι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, για τους αγρότες η καλύτερη περίοδος ήταν η προεκλογική. Εγώ. Είτε για να πάρουν επιδοτήσεις, είτε αποζημιώσεις. Ευχαρίστως να φτιάξουμε ένα σποτ διαφημιστικό, όχι διαφημιστικό, αλλά διαμαρτυρίας, και να παίζει συνέχεια από το κανάλι μας και να διαμαρτύρεται στους κυβερνώντες. Τι θα γίνει, πότε θα πάρουν τα λεφτά τους οι αγρότες? Υπήρχε υπόσχεση ότι θα πάρθουν τα χρήματα στις 20 Αυγούστου αυτά του 8. Ναι. Δεν τηρήθηκε η υπόσχεση ακόμη. Ναι. Υπάρχει υπόσχεση ότι μέσα στο Σεπτέμβριο. Για να δούμε. Και όμως κάποιοι κύριοι. Βέβαια, δικαιολογώ κάποιες καταστάσεις γιατί λένε τώρα είναι το μνημόνιο. Αλλά το μνημόνιο. Το μνημόνιο τώρα. Είναι τώρα. Αφενός και αφετέρου. Το 9 δεν το μπορούμε, δεν μπορούμε βάσει του μνημονίου. Αυτοί μεν είναι κακά παιδιά, δεν λέω για την παροιμία που λέμε, ενώ οι άλλοι τα παίρνουν χοντρά. Δυστυχώς είναι πολλές οι πληγές στη χώρα μας, είναι πάρα πολλές οι πληγές. Πρέπει να κατανοήσουν όμως ότι εάν πεθάνει η αγροτιά η οποία πεθαίνει, έχουν εγκαταλειφθεί τα χρήματα, το βλέπετε. Ξέρω. Το λάδι και το πορτοκάλι βρίσκεται σε μαρασμό. Ναι, εγκαταλείπονται, ναι. Εγώ το βλέπω και θλίβεται η καρδιά μου. Μπορώ να σας πάρω άνετα να πάμε στα γύρω χωριά. Πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δείτε κατακόκκινες τις ελιές και τις πορτοκαλιές. Έχετε δει κόκκινες πορτοκαλιές αυτή την εποχή? Θα τις δείτε τώρα. Έχουν εγκαταλειφθεί αυτή τη στιγμή, είμαι σε θέση να σας πω, τουλάχιστον για το 30% των οπωρώνων. Και νομίζω ότι μέσα στο 11 θα εγκαταλειφθούν πάνω από τα μισά. Ο συνεταιρισμός Λακωνία είχε μια παραγωγή 40 με 45.000 τόνων πορτοκάλια. Φέτος που είναι μια πολύ καλή χρονιά, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί η συνολική παραγωγή μας να ξεπεράσει τους 20 με 25.000 τόνους. Αληθεύει ότι έχει κλείσει το Λακωνία και δεν λειτουργεί? Λέτε γι' αυτό να ήρθαμε στο στούντιο να μιλάμε επειδή έχει κλείσει? Όχι, το λένε κάποιοι. Α, λέει το Λακωνία. Εγώ ξέρω ότι απλώς κάνετε μαζική παραγωγή, συνεχή, και μετά Λακωνία, σταματάτε κάποιες ημέρες και μετά συνεχίζετε. Όχι, πάλι. Δεν έχει κλείσει, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Για τις άδειες έχουν σταματήσει. Α, κάθε Αύγουστο. Άλλο αυτό. Κάθε Αύγουστο, μετά τις 15 Αυγούστου σταματάμε για 20 μέρες. Εγώ γι' αυτό σας προκαλώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο μας την αλήθεια. Το Λακωνία δεν, όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά ούτε υπάρχει περίπτωση να κλείσει τα επόμενα χρόνια, και λέω τα επόμενα γιατί δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η οικονομική συγκυρία. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε να κάνουμε τη σταυροφορία για το αγροτικό προϊόν. Βεβαίως. Και το πορτοκάλι και αυτό. Βεβαίως. Σιγά σιγά. Και τώρα θα μας δώσουν και υποσχέσεις και οι υποψήφοι και οι τέτοιοι και οι περιφερειάρχες. Το καλό είναι να τους έχουμε μετά τις εκλογές. Ναι. Μαζί μας. Ας γιατί μας πριν τις εκλογές θα τους έχουμε. Άμα μας δώσουν τις υποσχέσεις μέσα στο γυαλί, τότε μετά τις εκλογές θα βγάζουμε τις υποσχέσεις τους στον αέρα. τότε... Πάνω σε αυτό θέλω να σας πω και το εξής. Έχει επίσης ακουστεί και μου το είπατε και πριν στο στούντιο, ότι το Λακωνία πωλείται και κάτι τέτοια. Α, ναι, αυτό. Και μάλιστα μου είπατε και όνομα αγοραστή. δεν είναι ούτε σοβαρό ούτε τίποτα. Καταρχήν δεν μπορεί να μπει και δεν μπορεί να πωληθεί το Λακωνία. Καταρχήν να πω το εξής.